Μάλιστα, πάμε να αλλάξουμε θέμα και πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Κόλλια, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθηγητής οικονομικών άμυνας και ασφάλειας. Κύριε Κόλλια, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλησπέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται μετά την τραγωδία των σεισμών στην Τουρκία τα ελληνοτουρκικά, ελληνοτουρκικές σχέσεις, κυρίες και κύριοι, έχουν μία ύφεση. Κύριε Κόλλια, υπάρχει μία χαλάρωση, μία αποκλιμάκωση και στη ρητορική, κύριε Κόλλια, των Τούρκων, των γειτόνων μας, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Είναι δεδομένο ότι τους επόμενους μήνες, ίσως και το επόμενο 1-2 χρόνια, θα υπάρξει μια σημαντική σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν αποκλιμάκωση στην ένταση των δηλώσεων αλλά και της συμπεριφοράς από πλευράς της Τουρκίας. Αντικειμενικά η Τουρκία έχει μπει σε μια εσωστρεφή, θα έλεγα, εστίαση και μάλιστα σε μια συγκυρία κατά την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν ήλπιζε να πανηγυρίσει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τα 100 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Ναι. Το 2023 είναι τα 100 χρόνια από την ίδρυση της σύγχρονης τουρκικής δημοκρατίας. Συνεπώς, οι σεισμοί ως ένας εξωγενής διαταρακτικός παράγοντας προφανώς μεταβάλλουν και επηρεάνουν σημαντικά την πολιτική ατζέντα της Τουρκίας και φυσικά και το μέτωπο των ελληνοτουρκικών. Αυτό βέβαια επουδενή πρέπει να το εκλάβουμε ότι σημαίνει πως έχουμε μπει σε μια διαδικασία ταχείας επίλυσης των βαθύτατων ελληνοτουρκικών διαφορών. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι μια ρεαλιστική προσδοκία. Εξάλλου και η εμπειρία, να θυμίσω, από τους προηγούμενους σεισμούς του 1999, τον Αύγουστο του 1999, είναι παρεμφερής. Είχαμε ένα, ας το πούμε, πιο ήπιο κλίμα, μια πιο εγκάρδια συνεννόηση μεταξύ των δύο χωρών αμέσως μετά τους διπλούς σεισμούς, πρώτα στην Τουρκία και εν συνεχεία στην Ελλάδα, αλλά αυτό ουδόλως καθόλου δεν μετέβαλε τον σκληρό πυρήνα, θα έλεγα, των ελληνοτουρκικών σχέσεων και των διαφορών. Παρά μόνο για ένα μικρό διάστημα. Παρά μόνο για ένα χρονικό διάστημα και μετά πάλι τα ίδια. Περίπου 1,5 έτος, θα έλεγα. Έτσι. Κάπου εκεί ήταν. Και μετά ξανά τα ίδια. Συνεπώς δεν πρέπει να τρέφουμε υπεραισιόδοξες προσδοκίες ως προς τα ελληνοτουρκικά. Σίγουρα οι σεισμοί όμως και η ανάγκη πλέον που έχει η Τουρκία από χρηματοδότηση από εξωτερικούς πόρους για να ανοικοδομήσει τις τεράστιες καταστροφές, χωρίς να ξεχνούμε και την πραγματικά πρωτοφανή ανθρώπινη τραγωδία που βιώνουν οι Τουρκοί εκείνης της περιοχής, αυτό θα την αναγκάσει να αναπροσαρμόσει την συμπεριφορά και την ρητορική της στο εξωτερικό. Παραλαμβάνω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποστεί από τις πάγιες θέσεις της τουρκικής εθνικής στρατηγικής, οι οποίες προφανώς συγκρούονται με τα ελληνικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Άρα, επειδή υπήρχε ανησυχία, κύριε καθηγητή, η προεκλογική περίοδος, στην οποία ήδη έχουμε μπει στην Ελλάδα, δεν θα έχει αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά, όπως όλα δείχνουν, έτσι? Ναι, νομίζω ότι η πιθανότητα μιας παρόξενσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων κατά την περίοδο των ελληνικών και των τουρκικών εκλογών έχει φύγει πλέον από το τραπέζι. Αυτό σηματοδότησε εξάλλου και η πρόσφατη επίσκεψη και στις δύο χώρες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μπλίνκεν, καθώς επίσης από τα συμφραζόμενα των δηλώσεων που ο ίδιος έκανε σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά δεδομένα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό είναι φυσικά ένα καλό νέο, γιατί υπήρχε πάντοτε η μικρή κατά μία πιθανότητα μιας μικρής ή μεγαλύτερης ανάφλεξης που θα εξυπηρετούσε τις προεκλογικές σκοπιμότητες του Ερντογάν. Αυτό νομίζω είναι πλέον ένα σενάριο το οποίο συγκεντρώνει σχεδόν μηδενικές, θα έλεγα, πιθανότητες. Ευτυχώς. Τώρα, πώς είδατε τις ίσες αποστάσεις του Μπλίνκεν, μιας και τον αναφέρατε? Βέβαια, οι Αμερικανοί πάντα ίσες αποστάσεις, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, κατέληγαν στις ίσες αποστάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο. Τι λέτε όμως? Νομίζω ότι δεν είναι ορθό να διαβάζουμε την στάση άλλων δυνάμεων, εν προκειμένου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με αμιγώς ελληνοκεντρικούς φακούς. Σωστά. Φακούς. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έχει τα δικά της εθνικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή και τα οποία τα προωθεί με τον καλύτερο τρόπο που η ίδια θεωρεί ότι το κάνει. Άρα το ίσες αποστάσεις δεν λέει τίποτα, απλώς αντανακλά την στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εν τούτης όμως, τα τελευταία χρόνια, και αυτό το υπογράμμισε και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έχει υπάρξει μια σημαντική αναβάθμιση, όχι μόνο βελτίωση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά μια σημαντική γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας.
με προεξάρχουσα ίσως περίπτωση το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο έχει αναδειχθεί σε ένα πολύ σημαντικό γεωστρατηγική σημασία κέντρο σε ό,τι αφορά τον ευρύτερο σχεδιασμό των δυτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πολλοί αναφέρονται στην Αλεξανδρούπολη ως μια δεύτερη Σούδα, δεν νομίζω ότι είναι μια υπερβολή. Και το βασικό στοιχείο που κάνει την Αλεξανδρούπολη τόσο σημαντική για τους Αμερικανικούς και τους ευρύτερους δυτικούς σχεδιασμούς και συνεπώς και για τα ελληνικά συμφέροντα, είναι το γεγονός ότι παρακάμπτονται ουσιαστικά τα στενά και μειώνεται η δυνατότητα της Τουρκίας να χρησιμοποιεί ως μοχλό την στρατηγική σημασία, τη στρατηγική σπουδαιότητα των στενών. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική βελτίωση της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας με τα συνεπαγόμενα διεθνοπολιτικά αλλά και οικονομικά αποτελέσματα. Σκεφτείτε μόνο τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρουπόλεως, τον κατά τα φαινόμενα νέο αγωγό Αλεξανδρούπολη Μπουρκάς, ενώ παλαιότερα η ροή ήταν από τον Μπουρκά στην Αλεξανδρούπολη, τώρα η ροή των ενεργειακών πόρων θα είναι αντίστροφη. Όλα αυτά είναι καλά νέα, θα έλεγα, για την χώρα μας και σε ό,τι αφορά το ελληνοτουρκικό μέτωπο, που η Τουρκία αποτελεί τον βασικό στρατηγικό ανταγωνιστή της Ελλάδος, των δύο ελληνικών κρατών για την ακρίβεια, Ελλάδας και Κύπρου, και θα συνεχίσει να είναι. Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να τρέφουμε φρούδες ελπίδες και ευσεβείς πόθους ότι ως διαμαγείας θα μπορέσουν οι δύο χώρες να ξεπεράσουν και το βαρύ ιστορικό παρελθόν, αλλά και τα συγκρουόμενα συμφέροντα. Στρατηγικά του συμφέροντα. Έτσι είναι. Κατανοώ απόλυτα τον ρεαλισμό σας και συμφωνώ. Πριν σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς υπάρχουν εκεί εξελίξεις για την ειρηνική προοπτική. Υπάρχει μια παρέμβαση της Κίνας για την ειρήνη στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι επιθυμεί σε αυτή τη φάση να δει τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο πρόεδρο. Την ίδια στιγμή Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία καλούν την Ουκρανία να μπει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία. Έχει τραβήξει πάρα πολύ αυτός ο πόλεμος, έχει ξεπεράσει τον ένα χρόνο. Υπάρχει περίπτωση το αμέσως επόμενο διάστημα να έχουμε ειρηνευτικές συνομιλίες οι οποίες μπορούν να πετύχουν την κατάπαυση του πυρός, τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός? Το να σταματήσει ο πόλεμος είναι κάτι επιτακτικό πλέον, έτσι δεν είναι? Ναι, καταρχάς το γεγονός ότι έχουμε πλέον ένα χρόνο πολεμικών συγκρούσεων αναδεικνύει το πόσο ιστορικών διαστάσεων ήταν το στρατηγικό σφάλμα που διέπραξε ο Πούτιν και κατά συνέπεια η Ρωσία. Από αυτόν τον πόλεμο η Ρωσία έχει ήδη εξέλθει ιτημένη, ανεξαρτήτως των όποιων μικρών ή μεγαλύτερων κερδών έχει στο πεδίο. Και νομίζω αυτή την περίοδο το ζητούμενο είναι πώς θα βρεθεί μια φόρμουλα που θα δώσει ένα εύσχυμο τρόπο στον Πούτιν να σταματήσει, να αποκλιμακώσει τις εχθροπραξίες. Αυτό είναι που οι περισσότεροι διεθνείς δρόντες αναζητούν, συμπεριλαμβανομένες και της Κίνας, γιατί η συνέχιση αυτού του πολέμου, πέρα από τις οδυνηρές ανθρώπινες απώλειες, δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός από τους εμπλεκομένους. Η Ουκρανία είναι μια σχεδόν κατεστραμμένη χώρα και γι' αυτό θα τύχει και μεγάλης και σημαντικής αρρωγής από πλευράς των δυτικών δυνάμεων μέσα στα επόμενα χρόνια, με τεράστιους επενδυτικούς πόρους να εισραίουν σε αυτήν. Η Ρωσία φοβάμαι ότι από αυτόν τον πόλεμο θα εξέλθει ως μια μειωμένης ισχύος, γεωπολιτικής ισχύος χώρα, γιατί πέρα την στρατιωτική ταπείνωση που έχουν υποστεί οι κατά τα άλλα πριν τον πόλεμο δεύτερες ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στον κόσμο, προφανώς έχει απολέσει τεράστιο γεωπολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο. Αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή καμία ουσιαστικά δύναμη παγκοσμίως, καμία χώρα θα έλεγα, δεν συντάσσεται πλήρως στο πλευρό της Ρωσίας σε αυτή την σύγκρουση, πλην ίσως της Λευκορωσίας και κάποιων άλλων ίσονος σημασίας χωρών, όπως είναι λόγου χάρη η Βενεζουέλα. Και αυτό είναι σε εισαγωγικά ή όχι καλά νέα για την Κίνα, γιατί προφανώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να, ας το πούμε, να προσελκύσει, να τραβήξει την Ρωσία πιο κοντά στο δικό της γεωπολιτικό άρμα. Επαναλαμβάνω, ήταν μια ιστορικών διαστάσεων εσφαλμένη απόφαση, την οποία δυστυχώς η Ρωσία και ο ρωσικός λαός το κόστος της θα το καταβάλει για τις επόμενες δεκαετίες. Ναι. Να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχουμε ακριβώς ένα χρόνο σήμερα πολέμου στην Ουκρανία. Στις 5 το πρωί, σαν σήμερα,
πριν ένα χρόνο οι Ρώσοι εισέβαλαν στην Ουκρανία. Και πόσο μπορεί να κρατήσει άλλο, πόσο μπορεί να κρατήσει άλλο αυτός ο πόλεμος, συνθλίβοντας ανθρώπινες ζωές στην Ουκρανία. Χρειάζονται οπωσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες. Ακούω με προσοχή πάντα τις αναλύσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τριήμερο. Για τα πολύ ενδιαφέροντα. Καλό τριήμερο και σε εσάς. Να είστε καλά.